Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για το άνοιγμα των σχολείων με αναθεωρημένα πρωτόκολλα. Αυξημένο τέστινγκ και μάσκα παντού. Στόχος, να μην επιστρέψουν οι μαθητές στην τηλεκπαίδευση. Ωστόσο, όλα τα δεδομένα είναι στο τραπέζι σύμφωνα με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας. Θα είμαστε από πάνω, δηλαδή τα κρούσματα θα τα παρακολουθούμε. Φυσικά, αν δούμε ότι υπάρχει μετάδοση, θα κλείσουν τα σχολεία. Αλλά πραγματικά θέλουμε να ξεκινήσει με ασφάλεια. Νομίζω ότι ίσα-ίσα το πρωτόκολλο είναι αυστηρό. Βάσει πρωτοκόλλου, το τμήμα θα κλείνει εφόσον νοσούν περισσότεροι από τους μισούς μαθητές. Εάν θεωρηθεί ότι είναι μια εξάρτηση μέσα στο τμήμα, θα ληφθούν μέτρα. Το τμήμα θα κλείνει στο 50-1, θα εξεταστεί και η κάθε περίπτωση ad hoc. Ο Σεπτέμβρης και το άνοιγμα των σχολείων θα είναι crash test για την πορεία της πανδημίας. Ένα σημείο που θα προβληματίσει τους πάντες, γιατί εκεί θα δούμε πόσοι έχουν εμβολιαστεί από τους καθηγητές, από τους μαθητές. Για να δούμε και την εξέλιξη μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Πώς θα είναι η πανδημία. Τα κρούσματα δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης. Ωστόσο, η μεγάλη μάχη δίνεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Στην επικράτεια, η πληρότητα φτάνει το 71%. Πιεζόμαστε πάρα πολύ. Ακούστε με, δεν είναι μόνο οι ασθενείς COVID. Εμείς τον Παπα-Νικολάου που σηκώνουμε πολύ μεγάλο βάρος. Αυτή τη στιγμή οι κλίνες μέθη. Συνέχεια δίνουμε κλίνες εντατικής για άλλα νοσήματα, για κλίνες COVID. Ξέρετε, αυτό θα μας οδηγήσει σε μια κατάρρευση αργότερα, διότι δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε στα υπόλοιπα νοσήματα. 6.412 εμβολίαστοι υγειονομικοί βρίσκονται εκτός Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με την καταμέτρηση σε ορισμένες περιπτώσεις να συνεχίζεται. Ωστόσο, βάσει των στοιχείων, αρκετοί κλείνουν ραντεβού τις τελευταίες ημέρες. Είχε αποτέλεσμα υποχρεωτικότητα. Είχε. Και θα το δείτε τώρα από τα στοιχεία που θα σας πω. Διότι πριν ξεκινήσει η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, μιλούσαμε για ποσοστά που φτάνανε διψήφια και πολύ παραπάνω στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που ήταν ανεμβολιαστοί. Υπήρχε νοσοκομείο συγκεκριμένο με 35% εμβολιασμένους και σήμερα είναι στο 87% εμβολιασμένοι. Ανάλογες κυρώσεις έρχονται και για τους ανεμβολιαστούς υγειονομικούς του ιδιωτικού τομέα. Εάν δεν είχε μπει αυτό το μέτρο, κακά τα ψέγματα, αυτή τη στιγμή το 30 με 35% των νοσηλευτών δεν θα ήταν εμβολιασμένοι. Όλοι τους πάντως έχουν δεύτερη ευκαιρία σε περίπτωση που κάνουν έστω και την πρώτη δόση του εμβολίου. Μοναδική προϋπόθεση να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό τους. Και ήδη αρκετοί υγειονομικοί έκλεισαν ραντεβού.